Σήμερα διοργανώσαμε και είμαστε ήδη στο διάλειμμα και να περάσουμε στο δεύτερο μέρος, την ημερίδα για την ασφάλεια σε τουριστικούς προορισμούς και όχι μόνο. Θα μιλήσουμε για την πυρασφάλεια, θα μιλήσουμε για τις ασύμμετρες απειλές, όπως καθώς επίσης και για την πυρασφάλεια. Η Europa Security σε συνεργασία με την IBDS προσπαθούμε να συμβάλλουμε σε αυτό το τόσο σπουδαίο θέμα που αφορά την ασφάλεια. Είναι μια ημερίδα που γίνεται η πρώτη ημερίδα. Ελπίζουμε ότι και είμαστε σίγουροι ότι και του χρόνου θα την κάνουμε. Ήδη με τους συνεργάτες μου το έχουμε συζητήσει. Την επόμενη εβδομάδα θα είμαστε στο Security Project στην Αθήνα, στο Grand Hyatt, και στις 16 θα είμαστε στην 16 Μαρτίου θα είμαστε στη Ρόδο, όπου πάλι θα διοργανωθεί μια ανάλογη ημερίδα. Νομίζω ότι μέσα από αυτήν την ημερίδα έχουν βγει αρκετά συμπεράσματα, έχουν ακουστεί πάρα πολλά σπουδαία πράγματα που αφορά την ασφάλεια της περιοχής, της Μεσσηνίας, αλλά και για όλους όσους βρίσκονται σε διάφορους τουριστικούς προορισμούς. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους αξιωματικούς από τα σώματα ασφαλείας, από τον Δήμο Καλαμάτας, από τον κύριο Αερολιμενάρχη, όπως και όλους τους επισκέπτες που βρίσκονται σήμερα εδώ. Η Europa Security, ένας επαγγελματίας, για ποιο λόγο πρέπει να την προσεγγίσει στις μέρες? Θεωρώ ότι προσπαθούμε να είμαστε, και ο λόγος είναι ότι έχουμε πλέον ένα αυξημένο ποσοστό εκπαίδευσης. Ήδη συνεχώς εκπαιδεύουμε το προσωπικό μας, εκπαιδεύουμε τους τεχνικούς μας, εκπαιδεύουμε τα ανώτερα στελέχη, έτσι ώστε να ανταποκριθούν στους δύσκολους καιρούς. Όλες οι υπηρεσίες μας είναι πιστοποιημένες, όπως και τα υλικά που χρησιμοποιούμε, και προχωράμε σε μελλοντικές ενέργειες, όπως είναι η τεχνητή νοημοσύνη, είναι η πυρασφάλεια σε ειδικά αέρια, αλλά και σε θέμα της physical φύλαξη, security. Εργασιακό σας χώρο τέτοια ποσοστά να αναπτύσσονται. Κλείνει η παρένθεση. Αλλά υπάρχει περίπτωση και αυτή η ευγενική εμπλοκή με τον απέναντί μας να οδηγήσει σε αυτό που ξεκινούσε η παρουσίαση. Όπου ξεκινάμε συνεργασίες για δημιουργία αναγνώρισης όντων συμπεριφορών με καταξιωμένες παγκοσμίως εταιρείες,